Οπτιολική μεταμόσχευση κρανίου. Το τεχνητό μόσχευμα που τοποθετήθηκε στην ασθενή δημιουργήθηκε από τρισδιάστατο εκτυπωτή. Dit is de 3D gemaakte schedel. Hier zitten ogen voor, hier is achterhoofd, hier het oor, hier een oor. Dus het is een totale schedel van plastic. 22χρονη έπαρση από μια σπάνια διαταραχή, η οποία προκαλούσε προοδευτική πάχυνση των οστών του κρανίου της, με αποτέλεσμα να πιέζεται ο εγκέφαλός της. Είχε αρχίσει να χάνει την όρασή της και την ικανότητα δημιουργίας εκφράσεων στο πρόσωπό της. Όταν τα οστά έφτασαν σε πάχος τα 12,5 εκατοστά, αντί για το φυσιολογικό πάχος του 1,5 εκατοστού, η απόφαση για την αντικατάσταση κρίθηκε επιβεβλημένη, αφού σταδιακά θα έχανε όλες τις εγκεφαλικές λειτουργίες και τελικά θα οδηγούνταν στο θάνατο. Dus die schedel is van voor op maat gemaakt en dan gaan we de normale schedel verwijderen en dan plakken we de hele normale nieuwe kunstschedel, die plakken we erop. En dan heeft ze weer voldoende ruimte. Η διεύθυνση του νοσοκομείου καθυστέρησε 3 μήνες να ανακοινώσει την επιτυχία της επέμβασης, ώστε να είναι απολύτως βέβαιη για την ανάρρωση της ασθενούς. Η όραση της γυναίκας έχει αποκατασταθεί πλήρως και πλέον έχει επιστρέψει στην εργασία της.